Πες δικό σου. Δεν τους είπες Κυπριακό, έτσι? Όχι, δεν τους είπα Κυπριακό. Τι τους είπες? Τι είναι όλη αυτή η ιστορία που έσκασε πριν λίγες μέρες μύτη? Είχες, όπως είπα και πριν, συμβόλαιο με την εταιρεία παραγωγής, ναι. Να υπάρχει και μύθια να μην. Ακριβώς. Ζούσα μια διπλή ζωή. Ναι. Λοιπόν, το κράτησε καλά το μυστικό όμως, έτσι. Ναι, το κράτησα. Σε άλλη σειρά πρέπει να παίξει το Μέγα στα κλεμμένα όνειρα στη δικαίωση. Όχι στην Εθνική Ελλάδα. Για πες, όχι, θέλω να παίξει στην Εθνική Ελλάδα. Αρέσει, έτσι. Αγαπάω τη Στάλλο πολύ. Και όλο αυτό. Την αγαπάει πάρα πολύ. Και γενικά όλη η παρέα είναι πολύ αγαπημένη. Θα μας πεις για την Εθνική Ελλάδα πάρα πολλά και για το κέρλινγκ με τόση επιτυχία που καταφέρει να παίζει. Αλλά θέλουμε τώρα. Μεγάλη επιτυχία. Χωρίς κανένα πέσιμο. Εντάξει, άμα δεν πέσει, κιόλας δεν μαθαίνει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Για πες μου τώρα για το Voice στη Γαλλία. Καταρχήν, λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι, εσύ ναι. Έφυγε από την Κύπρο. Από την αρχή. Λοιπόν, εγώ ζούσα στο Παρίσι 12 χρόνια. Έχω σπουδάσει εκεί. Πώς πήγες, έφυγες από την Κύπρο, γιατί έφυγα ήθελες... από την Κύπρο και πήγα για σπουδές εκεί πέρα. Καμία σχέση με την υποκριτική για αυτά. Έχω κάνει και σπουδές που δεν έχουν καμία σχέση με την υποκριτική. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, έχουν κάποια σχέση. Έχω κάνει πολιτικές επιστήμες. Βέβαια, εντάξει. Αυτό και αν έχει σχέση. Ακριβώς, αυτό και αν έχει υποκριτική, σχέση. Υποκριτική, για πες. Επικοινωνιολογία και γαλλική φιλολογία και συγχρόνως ήμουνα στη δραματική σχολή. Έχω τελειώσει και σχολή για τραγούδι εκεί πέρα. Και... Θέλω να πω, το τραγούδι και την υποκριτική τα είχε στο μυαλό σου από την στιγμή που έφυγε. Πώς δεν τα είχα, αυτό είναι σκουλίκι που φεύγει αυτό. Και εκεί γιατί δεν πήγες να κάνεις ένα ρε παιδί μου επιτυχίο, να πήγες τρία, ας πούμε. Να σου πω, γιατί όταν πρωτοέστειλα σε σχολές, είχα την εξής αντιμετώπιση από τους γονείς μου. Ρε παιδάκι μου, είναι δύσκολο αυτό το επάγγελμα. Δεν πας να κάνεις κάτι άλλο και μετά πας να κάνεις αυτό που θες. Ναι, δεν στο είπανε έτσι σίγουρα, στο είπανε με κυπριακή διάλεκτο. Εντάξει, καλέ. Πώς ακριβώς? Μου το είπανε. Για πες. Δεν έτσι κάμε και τίποτε τσιπτό. Σοφάω, σοφάω. Ξέρεις, εγώ πάω 10 χρόνια στην Κύπρο συνέχεια και τρελαίνομαι να ακούω κυπριακά. Και έτσι είπα, εντάξει, αλλά επειδή εγώ. Λέω, εγώ δεν θα μπορώ να περιμένω 4 χρόνια. Πήγα στη δραματική, έκανα δυσιόν και πέρασα. Έλα. Ναι, κάπου περίπου στα Χριστούγεννα, εγώ το ανακοίνωσα στη μάνα μου. Της λέω, μαμά, ξέρεις, έχω περάσει τη δραματική σχολή. Μου λέει, δεν ξέρω τι κάνεις, εγώ πάντως δεν ξέρω τίποτα, μου λέει. Το λέω στον πατέρα μου και μου λέει, δεν ξέρω τι κάνεις, τελείωσε τις σπουδές σου, κάνε ό,τι θέλεις παράλληλα. Λέω, εντάξει, οκ. Okay. Και συνέχισε αυτό ο δρόμο. Πας στο Παρίσι, σπουδάζεις όλα αυτά. Σπουδάζω όλα αυτά, δουλεύω σε musical, τραγουδώ, δουλεύω και ως μεταφράστρια γιατί εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο. Όπως είναι και οπουδήποτε η δουλειά του τραγουδιστή. Το Voice πώς προέκυψε? Το Voice είχα επιστρέψει εγώ στην Κύπρο, ήμουν στην Κύπρο τα τελευταία 3 χρόνια. Και εγώ το Voice το είχα ανακαλύψει στη Γαλλία γιατί ρε παιδάκι μου, ζούσα εκεί όταν πρωτοάρχισε. Και μου άρεσε όλο αυτό. Και λέω, εγώ δεν θέλω. Πέρυσι τον